Όχι άλλη σκόνη που όλους μας σκοτώνει. Κρατώντας μαύρες σημαίες και πανό, δημότες διαμαρτυρήθηκαν στο ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του λατομείου στις Γούρνες από εταιρεία που στοχεύει να επεξεργάζεται τα απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Όπως έκαναν σαφές, δεν θα επιτρέψουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ενώ κάθετα αντίθετος είναι και ο Δήμαρχος Χερσονήσου. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να θέλουν να τα κάνουν σε μια περιοχή τουριστική η οποία αναβαθμίζεται καθημερινά. Εδώ πέρα είναι περιοχή που είναι καλλιεργήσιμη, αναπτύσσιμη. Είναι χωριά γύρω-γύρω. Δεν μπορούν εδώ πέρα με τις σκόνες πάλι ξανά. Η περιοχή μας χρειάζεται ανάπτυξη και όχι υποβάθμιση. Τώρα τι θέλουν, να γίνει χαβούζα. Δηλαδή μιλάμε για επεξεργασία φερτών υλικών. Σύσσωμα όλοι, τοπικοί φορείς, κάτοικοι, δήμος, κοινότητα Ανώπολης, έχουμε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Δημιουργεί πρόβλημα στο γεωργικό τομέα. Μια τεράστια επιβάρηση χορύπανσης και φόρτιση της περιοχής και για πολλούς άλλους ιστορικούς, πολιτιστικούς, αναπτυξιακούς λόγους. Στο τουριστικό κομμάτι της περιοχής, στους κατοίκους, στην πανίδα, στο περιβάλλον. Πέρα από την σκόνη και το θόρυβο, δημότες περιέγραψαν τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην ευρύτερη τουριστική περιοχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κυκλοφοριακή επιβάρυνση, στις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και στον γεωργικό τομέα, ενώ παράλληλα επικαλούνται λόγους ιστορικούς, καθώς το σημείο περιβάλλεται από το σπήλαιο αμάχων στη σφαγή της Ανώπολης και όχι μόνο. Κάτω από το χώρο εδώ υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία, λόγω του ότι η περιοχή είναι σπηλαιώδης και υπάρχει και το ιστορικό σπήλαιο της σφαγής των Ανωπολιωτών από τους Γερμανούς, πράγματα τα οποία είναι ιστορικά μνημεία και καταστρέφονται από το λατομείο. Δεν λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο που θα έχει σε μια περιοχή με τουρισμό το καλοκαίρι να έχουμε φουρνέλα, να έχουμε εκρήξεις, να έχουμε θόρυβο, να έχουμε τα φορτηγάνα να κατεβαίνουν και τη σκόνη να πλανάται στο περιβάλλον. Δεν λαμβάνουν υπόψη τίποτα. Και εγώ αναρωτιέμαι ποιον τα συμφέροντα εξυπηρετεί αυτή η απόφαση και ποιοι κινήσαν τα νήματα για να ξανανοίξουν τα λατομεία τα οποία είχαν κλείσει, ξαναλέω, το 2012-2013 ως παράνομα λειτουργούντα. Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι, όπως θα δείτε, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, παρά τις ασχολίες τους αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε σε τουριστική περίοδο, να μην αφήσουμε να συνεχιστεί αυτό το έγκλημα. Από αυτό το στενό δρόμο θα διέρχονται 140 φορτηγά την ημέρα με οικοδομικά υλικά. Φανταστείτε ότι το φαράγγι το οποίο έπρεπε να, με τη δέσμευση να αποκατασταθεί παρέμεινε ως έχει. Είναι κρίμα να υποβαθμίζεται τόσο πολύ περιοχή. Αυτοί βρήκαν έτοιμο τον τόπο, σου λέει εδώ. Έμα δεν είναι έτσι. Τόσα χρόνια υποφέρει ο κόσμος εδώ. Αυτοψία στον χώρο πραγματοποίησε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία απόφαση η οποία είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας ανέβαλε το θέμα που ήρθε για συζήτηση για να κάνει αυτοψία και η Επιτροπή, όχι μόνο η υπηρεσία, και σε αυτό το πλαίσιο είμαστε σήμερα εδώ. Και εν πάση περιπτώσει να δούμε το όλο κλίμα όπως έχει δημιουργηθεί και μετά θα εισηγηθούμε. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν έχει εισηγηθεί, δεν έχει αποφασίσει. Η κοινωνία είναι κάθετη, όπως και η Δημοτική Αρχή, και με κάθε τρόπο νόμιμο θα εναντιωθούμε στην όποια απόφαση έχει να κάνει με την εισήγηση πραγματοποίηση αυτής της επένδυσης. Όχι άλλη σκόνη που όλους μας σκοτώνει. Μετά από αγώνες χρόνων για την απομάκρυνση των πρώην λατομικών δραστηριοτήτων, δημότες βρίσκονται αντιμέτωποι στο ίδιο έργο θεατές, ενώ είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, εγώ θα πάω να πω στην υπηρεσία: μπράβο τη δημοκρατία που συμφωνείτε με αυτή την εισήγηση.